υπάρχουν αγώνα επιβίωσης ώσπου να περάσει και αυτή η νέα κρίση. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαναβιλίδη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι εξελίξεις στην οικονομία είναι πάρα πολλές, αλλά αυτό που συζητάτε περισσότερο αυτό το διάστημα, επειδή ακούμε τους επιστήμονες να λένε έχουμε τις μεταλλάξεις, δεν προχωράει γρήγορα εμβολιασμός, ανησυχούμε για το ότι διατηρούνται ψηλά τα κρούσματα, ακούμε διάφορους να διατυπώνουν θεωρίες ότι ίσως φταίει και το άνοιγμα της αγοράς. Τι θα σήμαινε για την ελληνική αγορά ένα νέο lockdown, ένα τρίτο lockdown? Θα σήμαινε καταστροφή. Στην ήδη κατάσταση που υπάρχει, δηλαδή από τα 5,3 δις των πρεσινών εκτόσεων, παλεύουμε σήμερα να φτάσουμε τα 2 δις. Άρα θα λείψουν 3,3 δις από τις εκτόσεις επιχειρήσεις. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο προηγούμενο που αναφέρατε. Στην περίοδο που ήταν ανοιχτές οι επιχειρήσεις, υπήρχαν 2-3 σημεία και αυτά αφορούσαν τις πολύ μεγάλες αλυσίδες που είδαμε συνωστισμό και συγχρονισμό. Το απλό κατάστημα, το λιανεμπόριο, τήρησε τα μέτρα. Ένας πελάτης ήταν πάντα μέσα και είναι άδικο αυτά να φορτώνονται στο λιανεμπόριο. Θα ήθελα να πω λοιπόν εδώ ότι το click away, όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, στηρίζει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το click and shop μπορεί να ανταποκριθεί το μαγαζί του λιανεμπορίου. Άρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται οριζόντια το click and shop. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, να λειτουργήσουν να επιχειρήσεις. Να το εξηγήσουμε λίγο για τους τηλεθεατές. Γιατί το click away δεν βοηθάει τις περισσότερες επιχειρήσεις και βοηθάει μόνο τις μεγάλες? Καταρχήν, να εξηγήσουμε, το click and shop σημαίνει ένας μετά από καθαρισμό ραντεβού στο κατάστημα, άρα υπάρχει και αποφυγή του συνωστισμού. Click away σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να έχει οπωσδήποτε e-shop, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί. Θα πρέπει να έχει υποδομές, ώστε να υπάρχει υποδομή απ' έξω από το κατάστημα να πάρει τα εμπορεύματα. Και παρατηρήσαμε, λέω, στο τρίτο lockdown, ότι αυτό συνέφερε τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, το δεύτερο, συγγνώμη, lockdown, συνέφερε τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματικά κάνανε το 85% του τζίρου. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται η διασπορά του κορονοϊού όταν ένας πελάτης μπαίνει μέσα. Και είπαμε και στον Υπουργό, από την πρώτη στιγμή, πριν ανοίξει επιχειρήσεις, να πάμε στο παράδοση εντός, το οποίο μπορεί να στηρίξει επιχειρήσεις. Γιατί ξέρετε, κύριε Μαραβελίδη, αυτά που θα λείψουν τώρα από την αγορά, τα χρήματα, όπως σωστά είπατε, προσπαθούν να επιβιώσουν, σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να φέρει νέα μέτρα. Και ξέρετε, είναι καλές οι επιστρεπτές, θετικό μέτρο είναι, αλλά πρέπει να θυμίσω ότι στην πέμπτη επιστρεπτέα πρώτον εξαιρέθηκαν πάρα πολύ κλάδι. Δεύτερον, από τις 730.000 μπήκαν 430.000, 400.000 πετάχτηκαν έξω από την πέμπτη επιστρεπτέα. Και τέλος, το 85% πήρε έως 1.000 ευρώ, δηλαδή το μη επιστρεπτέο είναι 500 ευρώ. Δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Και αν πριν την κρίση, πριν το δεύτερο lockdown, είχαμε μέσα από έρευνα δει ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, το 25% δεν θα ξανανοίξει, φοβάμαι ότι αυτό το ποσοστό θα μεγαλώσει πάρα πολύ πλέον με τη νέα κρίση που παρουσιάστηκε στην αγορά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπε σήμερα ο κ. Σταϊκούρας, ότι με τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες μπορεί και η πρώτη κύκλη της επιστρεπτέας προκαταβολής να μην είναι όλο το ποσό επιστρεπταίο. Βοηθάει. Είναι πολύ θετικό. Ασφαλώς και βοηθάει. Πρέπει να πω, όπως πολλές φορές έχω πει, ότι με βάση την πορεία της αγοράς, δηλαδή 50 δις λείπουν από την αγορά από το Μάρτιο πέρυσι μέχρι σήμερα, μιλάω για την περίοδο μόνο της πανδημίας, σημαίνει πολύ απλά ότι όταν έρθει η ώρα της πληρωμής, δεν θα καταφέρει πάνω από το 50% να αποπληρώσει. Αυτό που έχουμε κάνει πρόταση, και χαίρομαι και ο κ. Σταϊκούρας το λέει, είναι κούρεμα οφειλών, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Ευρώπης έχει πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό το έχει αναφέρει η ίδια η Κομισιόν. Πρέπει να ενώσει τη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης με τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών, με τις επιχειρήσεις των άλλων χωρών, ακόμη και στη Γερμανία, την πιο ισχυρή οικονομία, τα επιμελητήρια και οι φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητάνε κούρεμα οφειλών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν στη Γερμανία αυτό αποτελεί ανάγκη, σε εμάς είναι επιταγή. Δηλαδή, διαφορετικά, θα μιλάμε πλέον για έναν αφανισμό της μικρομεσαίας τάξης. Και να γίνει και γρήγορα, γιατί άμα αργήσει και ο άλλος έχει απογοητευτεί και έχει βυθιστεί στα χρέη, μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις που θα βάλουν μόνιμα ένα λουκέτο και να μην προλάβει το Υπουργείο Οικονομικών να εμποδίσει αυτό το κύμα. Υπάρχει μια θεωρία ότι κλείοντας αυτές τις επιχειρήσεις, την ανάκαμψη θα ανοίξουν άλλες. Ξέρετε, η ύφεση πέρυσι ήταν κοντά στο 13%, η ανάκαμψη στο καλύτερο σενάριο θα είναι 4% φέτος. Πρέπει να πω λοιπόν σε αυτά τα σενάρια ότι δεν υπάρχουν σήμερα πάρα πολύ πρόθυμοι να μπουν σε αυτό το κικαιώνα που υπάρχει στην οικονομία, σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, να επενδύσουν νέα χρήματα. Άρα είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση να τους κρατήσει. Και βέβαια να θυμίσω εδώ, για το βρούμε μπροστά μας, κύριε Μαραβελίδη, οι εργαζόμενοι δεν φαίνεται ενεργεία πολύ, γιατί λόγω των επιστρεπτέων προκαταβολών που δεν μπορεί να γίνουν πωλήσεις. Λόγω όλων των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση και εμποδίζει μέσω των αναστολών που υπάρχουν, δεν γίνονται πωλήσεις. Όταν αυτά τα μέτρα σταματήσουν, τότε η ανεργία θα εκτοξευτεί πάνω από το 30% και νομίζω ότι τότε δεν θα έχουμε μόνο οικονομικά προβλήματα, θα έχουμε και κοινωνικά προβλήματα.
Κοιτάξτε. Άρα είναι αναγκαίο να στηριχτούν οι μικρομεσαίες, που είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας, ξανατιμίζω. Και ό,τι άλλο θα σήμαινε αν είχαμε λουκέτα, τα οποία θα οδηγούσαν σε περισσότερους ανέργους, που θα μείωνε την κατανάλωση, όλο αυτό το αρνητικό σπιράλ. Υπάρχει μια πρόθεση που έχει αναφέρει και ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Γεωργιάδης και πρέπει να την ξαναπώ. Τα τρία μέτρα που τα περιμένουμε. Το ένα είναι τα δάνεια με 30.000 περίπου με εγγύηση κατά 90% του ελληνικού δημοσίου, τα οποία θα δίνουν μια ανάσα. Το δεύτερο είναι περιμένουμε το πρόγραμμα που έχει ακουστεί πολλές φορές για τον κλάδο της εστίασης, στο οποίο θυμίζω ότι από την έρευνα που κάναμε το 42% δεν πρόκειται να ξανανοίξει. Άρα χωρίς μέτρα φοβάμαι ότι το ποσοστό θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Και το τρίτο βέβαια περιμένουμε να υπάρξει αυτό που αναφέρουμε πολλές φορές, να στηρίξει η κυβέρνηση το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που σήμερα είναι σε αδράνεια ή πολυτουργούν, ώστε να καταφέρουν να κρατήσουν και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Είναι τρία από τα σημαντικά μέτρα που περιμένουν να κοινωθούν. Για τη σύντομα, κύριε Μαραβελίδη, θα υπάρξει και άλλο θέμα. Θα ζητηθεί και νέα παράταση των επιταγών με τη μη λειτουργία της αγοράς, που σημαίνει ότι όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν τελειώσουμε τον κορονοϊό, που φαίνεται, πρέπει να θυμίσω ότι δεν πάμε νωρίτερα από το Σεπτέμβρη, θα σημάνει τεράστια προβλήματα στην αγορά στους αμέσως επόμενους μήνες. Ποια αγορά και για το δημόσιο. Γιατί άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και πάμε με αυτό το φοβερό πράγμα που είναι το ακορντεόν, τότε θα πρέπει να έχουμε αναστολή πληρωμή σε εφορία και ταμεία, παράταση στην αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων. Όλα αυτά γεμίζουν, γίνονται βουνό. Στο τέλος, όταν δηλαδή ξανανοίξει η αγορά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσετε τεράστια ποσά. Μου επιτρέπετε, νομίζω ότι και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται ότι με βάση την εικόνα που υπάρχει, σας το λέω εκ προημίου, είναι δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν θα καταφέρει να πληρώσει ούτε τις δόσεις στην εφορία που έχει, ούτε θα πληρώσει ούτε την εφορία, ούτε την ασφαλιστικές εισφορές, ούτε θα καταφέρει να ανταποκριθεί στα δάνεια που έχει. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανάφερε προσφάτως ότι υπολογίζει τα κόκκινα δάνεια σε 8 με 10 δις που θα δημιουργηθούν μόνο την περίοδο της πανδημίας. Αυτό αποδεικνύει ότι η κατάσταση είναι αρκετά τραγική για να την οροποιήσουμε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά είδα και μια επιστολή για τις franchise επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες franchise επιχειρήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, ενώ αυτές οι επιχειρήσεις με μεγάλο αγώνα και με τον κύριο Τσακίρη και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, καταφέραμε να τους βάλουμε στο πρόγραμμα της Αττικής, το οποίο βεβαίως να πω ακόμα δεν έχει ξεκινήσει δυστυχώς. Περιμένουμε μέχρι το Φεβρουάριο να ξεκινήσει. Δεν υπάρχουν σήμερα στα προγράμματα που αφορούν τα e-shop. Πρέπει να καταλάβουν, είναι άλλο πράγμα η εταιρεία που έχει το franchise και άλλο η επιχειρήση franchise. Εδώ μιλάμε για ένα επιχειρηματία που απλά χρησιμοποιεί το όνομα και δουλεύει. Είναι μια επιχείρηση όπου ο καθένας με τα χρήματά του προσπαθεί να επιβιώσει. Είναι παράλογο αυτοί να μένουν απ' έξω. Δεν εκπροσωπούν τη μεγάλη επιχείρηση. Παλεύουν να επιβιώσουν και μάλιστα να πω ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές τέτοιου είδους επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να κλείσουν, να επιβιώσουν. Και έχουν κλείσει ήδη. Όπως μαζί βάλαμε, αν προσέξατε τις επιστολές που στείλαμε, ότι είναι αδιανόητο να ζητάμε από την ιδιώτη να έχουμε κούρεμα του ενοικίου, που σωστά το κάνει η κυβέρνηση να στηρίξει επιχειρήσεις, και την ίδια στιγμή το δημόσιο στα κτίρια που έχει και νοικιάζει σε επιχειρηματίες ή οι δήμοι, που χρειάζονται βέβαια και απόφαση κυβέρνησης, ακόμη να παραμένουν στη λογική και να ζητάνε το 100% των ενοικίων. Αυτά δεν γίνονται. Και έχουμε στείλει και μια παρεμφερή επιστολή και ζητάμε άμεσα, και θα δω τη Δευτέρα και τον Υπουργό, για να δούμε τι πρέπει να γίνει γι' αυτό, γιατί ουσιαστικά κλειστές είναι οι επιχειρήσεις εστίασης που αναφερόμαστε. Κλειστές 6 μήνες. Δεν μπορεί να λέμε και από πάνω ότι πρέπει να πληρώσουν το ενίκιο. Και με προλάβατε κιόλας που το αναφέρατε, ότι ξεκινάτε κι εσείς τις συζητήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, πρώτη του μήνα, τι θα ζητήσετε, τι θα συζητήσετε με τον Υπουργό? Νομίζω τα θέματα που ανέφερα, όπως σας είπα, περιμένουμε τα τρία μεγάλα θέματα που ανέφερα πριν, και κυρίως να πούμε ότι, ξέρετε, στην εικόνα που υπάρχει σήμερα, χρειάζεται η κυβέρνηση να δει έναν τρόπο ή να στηρίξει επιχειρήσεις, ή αν δεν μπορεί να τις στηρίξει, να τις αφήσει να λειτουργήσουν προστατεύοντας την υγεία. Και ανέφερα την πρόταση. Είμαστε υπέρ του click and shop, το παράδοση εντός, οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις. Με κάθε άλλο μέτρο είναι σαν να οδηγεί σε αφανισμό τις μικρομεσαίες. Άρα εκτιμούμε ότι πρέπει να τις δώσει μια στήριξη, αν θέλει και να περιμένει, ότι κάποια στιγμή θα μπορούν αυτοί να αποδώσουν τις υποχρεώσεις τους στο δημόσιο. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν οι υποχρεώσεις τους. Κατανοητό. Βέβαια, κλείνοντας, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει φέτος στον τουρισμό. Και το λέω γιατί το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτό το δελτίο και μαζί. Η οικονομία τι είναι? Συγκοινωνούν τα δοχεία. Αν χαθούν τα έσοδα του τουρισμού, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα, σε όλα τα επίπεδα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι μια ανησυχία που μοιράζεστε κι εσείς.
25% του ΑΕΠ μας είναι ο τουρισμός. Δυστυχώς, τα σενάρια που ανέφερθηκαν τελευταία, βλέπουμε ότι με το δεδομένο ότι ο κορονοϊός θα μας απασχολήσει μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 30-40% της περίοδου του 19. Θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Μακάρι να βρεθεί η λύση και τα εμβόλια να γίνουν μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να καταλάβουμε, αν δεν έχουν εμβολιαστεί και οι Ευρωπαίοι, με τον ίδιο τρόπο δεν θα μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν είναι καλή εικόνα που υπάρχει σήμερα. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε ότι μπορεί να διορθωθεί, γιατί αυτό θα είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλήγμα και το οποίο θα χρειαστεί όντως να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη η κυβέρνηση για να μπορέσει να σώσει όλο αυτό το κομμάτι που επηρεάζεται από τον τουρισμό, που είναι από την εστίαση, τα ξενοδοχεία, χιλιάδες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι συνολικά 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι εξαρτώνται από τον τουρισμό και νομίζω ότι αυτό φάνηκε για την περσινή χρονιά. Και η άλλη ανησυχία είναι ότι ακόμα και να προλάβουμε τα εμβόλια, το 2020 και η αρχή του 2021 ήταν χαμένη οικονομικά χρονιά για όλη την Ευρώπη, εγώ θα πω. Δεν θα φτάσουν από όλο τον κόσμο, γιατί μας ενδιαφέρει η αγορά της Ευρώπης πάρα πολύ. Οπότε πολλοί που θα ερχόντουσαν ως τουρίστες στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν. Είναι έτσι, ξέρετε, δεν φοβάμαι να σας πω ότι το πρόβλημα δεν είναι της χώρας μας. Αφορά όλη την Ευρώπη και όπως προείπα, πρόβλημα επιβίωση έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Mm. Βεβαίως μας επηρεάζει γιατί τα εισοδήματά τους είναι λιγότερα. Και των ίδιων, ένα μεγάλο μέρος των τουριστών που έρχονται είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι, έχουν μικρές επιχειρήσεις και ασφαλώς θα το σκεφτούν και με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν να έρθουν στη χώρα μας. Αυτά όλα συνυπολογίζονται σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Τίποτα. Όλοι ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε όταν ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό την υγειονομική κρίση, παράλληλα να ξεμπερδέψουμε σιγά σιγά και με την οικονομική και να μην μπούμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το αρνητικό σπιράλι της οικονομίας. Αυτά πάνε μαζί. Υγεία και οικονομία πάνε μαζί. Ξέρετε, εμείς θέλουμε και βεβαίως ζητάμε μέτρα αυτοπροστασίας του κάθε πολίτη. Ζητάμε από τις επιχειρήσεις να προσέξουν. Βγάζουμε ανακοινώσεις και σύντομα θα προβούμε και σε εκδηλώσεις στις επιχειρήσεις και να ζητάμε την προστασία και των πολιτών και των επιχειρήσεων από την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν τελειώσουμε την πανδημία, αν δεν έχουν δοθεί βάσεις και στήριξη των επιχειρήσεων, όταν κλείσουμε τη μία πληγή, θα ανοίξει μια τεράστια πληγή που φοβάμαι ότι θα κρατήσει αρκετά χρόνια για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα επίπεδα, επαναλαμβάνω, όχι του 9 που λέγαμε παλιά, αλλά του 2019 πλέον. Μακάρι. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο αποψινό δελτίο.